Βροχή θα αρχίσουν να πέφτουν οι φορολογικέ επιβαρύνσει για του πολίτε τι επόμενε εβδομάδε. Η αρχή θα γίνει με τα εκαθαριστικά του ένφια, αλλά και τα νέα εκαθαριστικά με τι αυξημένε προκαταβολέ φόρου για αγρότε και επιχειρηματίε. Έω το τέλο τη εβδομάδα θα έχουν αναρτηθεί στο TaxisNet και θα πρέπει να τακτοποιηθούν εντό του Οκτωβρίου ο ένφια και από εκεί και πέρα έχουμε ξανά. Θα σταλούν νέα εκαθαριστικά με αυξημένε τις προκαταβολές φόρου για τους αγρότες, τους επιχειρηματίες, καθώς και αυξημένο το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους κατέχουν υγειοταχή άνω των 2.000 κυβικών, εκατοστών, πισίνες, σκάφη άνω των 5 μέτρων και γενικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιβαρύνονται με τεκμηρία και φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Να επισημάνουμε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις από το τέλος Οκτωβρίου της καταβολής, της εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης. Εσείς θα μπορέσετε να πληρώσετε να δούμε. Για, για τον στο Εντό του Οκτωβρίου έρχονται όμω και νέε επιβαρύνσει, καθώ η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει τα προαπαιτούμενα του νέου μνημονίου. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα φωτιά για του αγρότε γνωρίζαμε ότι τα αγροτικά εισοδήματα επιβαρύνονται με φορολογία 13% για το 2014. Για το 2015 λοιπόν αυξάνεται από 13% σε 20% και προβλέπεται και η περαιτέρω αύξηση για το 2017 να φτάσει μέχρι και το 26%. Τέλος, όσον αφορά τους αγρότες και το αγροτικό πετρέλαιο, εξισώνεται ο φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου και σε, ε, σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2017 θα έχει εξισωθεί ο φόρος κανονικά με το πετρέλαιο κίνησης. Είμαστε γιατί για να πεθάνουμε δηλαδή, με όλα αυτά τα, τα, προβλήματα. Αν, αν ισχύσουν αυτά, είμαστε τελειωμένοι. Υπάρχει το περιθώριο για νέου φόρου. Περιθώριο για του κυβερνώντε υπάρχει, για μας δεν υπάρχει. Και μάλλον δεν θα πληρώσουμε και φόρου. Δυσάρεστε εκπλήξει περιμένουν όμω και του ιδιοκτήτε ακινήτων. Επίσης θα πρέπει να ψηφιστούν μια σειρά από αλλαγές όπως τα εισοδήματα από ενίκια, οι συντελεστές θα αυξηθούν και έτσι ο χαμηλός συντελεστής θα ανέβει από το 11% στο 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και ο υψηλός συντελεστής από 33% θα ανέ... για τα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ όσον αφορά τα ενίκια πάντα στο 35%. Μην πειράζει, καλά να παθαίνουν οι Έλληνες. Μην παίρνουν δάνεια. Τα δάνεια δεν είναι δωρεάν, είναι δανεικά. Για αυτά τα έχουμε μάθει και θα συνηθίσουμε να τα έχουμε από εκεί στερα. Πάντα πιστεύω. Αντέχει ο κόσμο να πληρώνει. Δεν αντέχει, αλλά δεν τα κάνει. Μπορεί να κάνει, αλλά δεν μπορεί. Μέσα στον Οκτώβριο, η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει και μία σειρά από αλλαγέ στον ΦΠΑ που εκκρεμούν. Πολύ σημαντικό θέμα είναι το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, όπου προεκλογικά είχαμε δει ότι δεν θα εφαρμοζόταν. Είναι απόλυτα βέβαιο πλέον ότι θα τύχει της εφαρμογής του ΦΠΑ πλέον και η εκπαίδευση... Τέλο, όσον αφορά το ΦΠΑ και από 1η πρώτη του 2017, καταργούνται, καταργούνται εντελώ οι συντελεστές, οι προνομιακοί συντελεστέ που διέθεταν τα νησιά τη Παραμεθωρίου και εξομοιώνονται με του κανονικού συντελεστέ που ισχύουν και στην υπόλοιπη επικράτεια. Ε, μέσα στον Οκτώβριο επίση θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμό τη κλίμακα φορολογία γονικών παροχών και δωρεών, όπου εκεί προβλέπεται ε, μια εντελώ καινούργια κλίμακα, η οποία θα είναι σαφώ επιβαρημένη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πώ θα το πληρώσουν όλα αυτά. Δυσάρεστε αλλαγέ έρχονται όμω και στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αλλά και στο ακατάσχετο μισθών και συντάξεων αυστηρότερες θα γίνουν οι προϋποθέσεις για, την, για όλους τους φορολογούμενους προκειμένου να μπορούν να τηρούν τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Εκτός του ότι δεν πρέπει να υπάρχουν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των 100 δόσεων θα επιβαρυθεί πλέον με επιτόκιο από 3% που ήταν μέχρι τώρα σε 5% και θα επανεξεταστεί το ζήτημα για τις μικρές οφειλές, δηλαδή μέχρι τις 5.000 ευρώ, για ποιο θα είναι το νέο ποσό του επιτοκίου που θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. Όσον αφορά το ακατάσχετο για τους μισθούς και τις συντάξεις, αυτό μειώνεται από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ και να πούμε ότι για τα ποσά που α, κυμαίνονται από 1.500 έως 1.000, αντί της παρακράτησης του ενός τετάρτου, αυξάνεται η παρακράτηση στο 50%. Αμαρτίες γονέων παιδεύου συντέγνα. Θα πληρώσετε τις, τις πατάλες των προηγούμενων κυβερνήσεων, γενιών, πολιτικών. Τέλο, τον Οκτώβριο θα πρέπει να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα σταδιακής κατάργηση τη ειδική φορολογική μεταχείριση του ναυτιλιακού κλάδου με αύξηση κατά 4% του φόρου χωρητικότητα που καταβάλουν ετησίω αναπλοίω οι εφοπλιστικέ εταιρείε.